Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός Παιδείας είναι μαζί μας, ο κύριος Χαμπιαούρης. Καλώς ορίσατε στον Αλφα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, είχαμε μια μεγάλη συζήτηση νωρίτερα με εκπροσώπους των εκπαιδευτικών οργανώσεων και των οργανωμένων γονέων. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις λένε θέλουμε γραπτός από τον Υπουργό Παιδείας να μας προσκαλεί στο διάλογο, αλλά με καθαρό τραπέζι. Τους ρωτήσαμε επανειλημμένα τι σημαίνει αυτό, να πάρει πίσω τις αποφάσεις με τον τρόπο τον ενδεδειγμένο του Υπουργικού Συμβουλίου. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο, Υπουργέ, για να δημιουργήσει ένα πλαίσιο διαλόγου? Είμαστε ξεκάθαροι, κύριε Κημήτρη. Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου δεν αποσύρονται. Είναι όμως στο τραπέζι του διαλόγου για να μπορέσουμε μέσα στα πλαίσια ενός ευρύτερου ανασχηματισμού, εξορθολογισμού, να δούμε πώς καταλήγουμε σε μια συνολική μορφή εξορθολογισμού, τα του οίκου μας δηλαδή, πώς τα συγχειρίζουμε και να ξαναπάμε στο Υπουργικό. Άρα, αποτελούν και αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Βεβαίως, αλλά δεν αποσύρονται, διότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε στελέχωση. Τη Δευτέρα, μόλις έχω πληροφορηθεί από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ότι θα έχουμε τις πρώτες μεταθέσεις. Αν δεν τα κάναμε αυτά, θα είχαμε άλλα θέματα. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβει ο καθένας ότι δεν παίζουμε εδώ. Υπάρχουν χρονοδιαγράμματα, υπάρχουν νομοθεσίες. Πρέπει να υπάρξει χρηστή διοίκηση και σωστή διαχείριση των πόρων του φορολογούμενου πολίτη. Είναι εδώ που πρέπει να τα δούμε και πρέπει αυτά τα πράγματα πλέον να γίνουν κατανοητά από τον κόσμο. Για να κλείνουμε ένα κεφάλαιο. Μάλιστα. Η επιστολή θα φύγει από τον κύριο Χαμπιαούρη προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις? Η επιστολή είναι σχεδόν έτοιμη. Την βλέπουμε και θα φύγει. Αλλά ακούγοντας τώρα πριν λίγο εδώ τους συνομιλητές, τους συνδικαλιστές, είπαν ότι αν δεν τα αποσύρουμε, δεν έρχονται στο διάλογο. Εμείς θα τα στείλουμε την επιστολή, θα πούμε ότι υπάρχουν αυτά, προχωρούμε στην στελέχωσή μας, τα συζητούμε όλα και αυτά και άλλα, διότι είναι πολλά, και νομίζω ότι δεν θα μας επηρεάσουν τη στελέχωση, διότι το Σεπτέμβριο πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Άρα, έχουμε μια επιστολή που θέτει το πλαίσιο του διαλόγου και σε αυτή την επιστολή θα αναφέρεται ότι και οι αποφάσεις αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και αυτό σημαίνει ότι μπορεί πράγματα που είναι εκεί να τροποποιηθούν και να αλλάξουν. Στα πλαίσια της ευρύτερης συνολικής αντιμετώπισης του εξορθολογισμού. Δεν είναι όμως take it or leave it, οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου αυτή την ώρα στο τραπέζι του διαλόγου. Όχι, οι αποφάσεις είναι ξεκάθαρα εκεί. Άρα είναι υπό διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Νοουμένου ότι δεν θα μας επηρεάζουν τη στελέχωση στο πλαίσιο που έχουμε, το σκεπτικό που έχουμε πάρει αυτές τις αποφάσεις. Διότι με αυτές τις αποφάσεις γίνονται κάποιες κινήσεις εξορθολογισμού για να μπορέσουμε και να στελεχώσουμε καλύτερα τα σχολεία μας και να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε κονδύλια από κάποιες δράσεις να μεταφέρουμε σε άλλες δράσεις. Και πρέπει να περάσει αυτό το μήνυμα στον κόσμο, ότι ούτε έναν ευρώ δεν φεύγει από τον προϋπολογισμό της εκπαίδευσης. Τα λεφτά όλα θα γίνουν ανακατανομή για να ενισχυθούν δράσεις που νιώθουμε ότι νοσεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Μπορούμε να φέρουμε ένα παράδειγμα, γιατί μας είπε και ο κύριος Μορφάκης Σολομονής ότι το πρωί πήγε στον πρόεδρο και του είπε αυτό που μας διαβεβαίωσε και τώρα, ούτε ένα σεν δεν θα φύγει από την εκπαίδευση όσα εξοικονομήσουμε. Πείτε μας τρία παραδείγματα, Υπουργέ, πού θα πάνε αυτά τα λεφτά που θα παραμείνουν στην εκπαίδευση. Για παράδειγμα, να σας δώσω θέματα τα οποία ακόμη δεν έχουμε να αγγίξει. Αυτή τη στιγμή, να πω για αυτά που έχουμε να αγγίξει, τι γίνεται. Παίρνουμε επιπλέον, θα εργοδοτηθούν του χρόνου όλοι οι εκπαιδευτικοί που εργοδοτούνταν για αυτήν τη σχολική χρονιά. Παίρνουμε επιπλέον 159 νέους εκπαιδευτικούς. Ανοίγονται 159 νέες θέσεις. Επιπλέον οι θέσεις αυτών που αφιπηρετούν και επιπλέον αν προκύψουν άλλες ανάγκες στο διάστημα αυτό. Εξοικονομούνται κάποια λεφτά, τα οποία με αυτή μόνο την κίνηση σύντομα θα έχουμε δημοσιογραφική και θα δώσουμε περίπου, για πρώτη φορά το λέω, 1 με 2 εκατομμύρια στην ασφάλεια και υγεία θα δοθούν στις σχολικές εφορίες για να μπορέσουμε να προχωρήσουν άμεσα να φτιάξουν οποιαδήποτε προβλήματα υπάρχουν στα σχολεία την περίοδο αυτή. Αρκούν όμως τα χρήματα που θα εξοικονομήσουμε για όλα αυτά, δηλαδή όχι, και βέβαια για τις προσλήψεις και για την ασφάλεια και υγεία? Μάλιστα, αρκούν τα χρήματα. Δεν μπορούμε συνεχώς να πηγαίνουμε στο Υπουργείο Οικονομικών να δημιουργούμε εμείς πλασματικές θέσεις εργασίας και να ζητάμε συνεχή αύξηση του προϋπολογισμού τη στιγμή που αυτόν, κύριε Κημήτρη, δεν το δικαιολογούν οι αριθμοί των μαθητών μας. Άρα έχω τον προϋπολογισμό μου και απλά τον ανακατανέμω πλέον. Μάλιστα. Για παράδειγμα,
έναν άλλον απλό παράδειγμα, το οποίο ακόμη δεν το έχουμε αγγίξει. Διότι πρέπει πλέον να λέγονται τα πράγματα με το όνομα τους και εκδόσεις. Απαλλάσσονται οι εκπαιδευτικοί για να βλέπουν στο τέλος του χρόνου το περιοδικό το οποίο θα εκδώσει το σχολείο. Παίρνουν δύο διδακτικές περιόδους εβδομαδιαία, ολόχρονα, για να δουν το περιοδικό στο τέλος του χρόνου, που είναι η έκδοση του σχολείου, που γίνεται το περιοδικό. Αυτό το πράγμα μας στοιχίζει 250.000 ευρώ. Άρα εδώ καταργούμε το περιοδικό ή αλλάζουμε τον τρόπο προς την υλοποίηση. Αυτός που θέλει να συνεισφέρει στο περιοδικό, ο εκπαιδευτικός, να το κάνει και να μετρήσει ως επιπρόσθετη δράση στη αξιολόγησή του, ως εθελοντική εργασία, που είναι αυτό που θα τον κάνει να ξεχωρίσει από τον άλλον εκπαιδευτικό που δεν θα το κάνει αυτό. Αλλά το κίνητρο για συμμετοχή μου στη δημιουργία του περιοδικού να μην είναι οι απαλλαγές. Να μην είναι οι απαλλαγές, αλλά να μετρήσεις την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού στα πλαίσια της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και εκπαιδευτικού έργου. Ωραία. Για να κλείσουμε είναι αυτές οι 230.000 που μου έχετε πει να αναφέρω άλλο δύο-τρία παραδείγματα. Μπορούν άμεσα, εξοικονομώντας αυτά τα λεφτά, να πάνε για παράδειγμα την ομάδα ανάμεσης παρέμβασης να αγοράσουμε υπηρεσίες επιπλέον προσωπικού για να στηρίξουν τα παιδιά τα οποία έχουν κάποια θέματα με τον τομέα αυτό. Άλλο θέμα το οποίο έχουμε εδώ. Τα πρακτικά του καθηγητικού συλλόγου. Για να συνεδριάζουν μία φορά τον μήνα, απαλλάσσονται διδακτικών περιόδων ολόχρονα, που στοιχίζει στο κράτος 290.000 ευρώ. Εάν αφαιρέσουμε αυτήν την ώρα, αυτές οι 300-290.000 μπορούν να πάνε για στήριξη της ομάδας του προγραμμάτων αναλφαβητισμού, προγράμματα πρόληψης χρήσης ουσιών, προγράμματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία. Πολλά άλλα. Είναι αυτά τα απλά τα πρακτικά. Για τα πρακτικά, πόσες απαλλαγές παίρνουν? Είναι περίπου 2 ώρες την εβδομάδα ολόχρονα και συνεδριάζουν 1 φορά τον μήνα. Μα τώρα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος το εξής. Υπουργέ, θα σας πω όμως και κάτι που κατά την άποψή μου, προσωπικά αυτό που θα σας πω σαν άποψη, ότι γιατί δεν τα δώσατε αυτά αναλυτικά, για να συζητάμε τόσες μέρες έχοντας κάτι συγκεκριμένο? Αφού δεν δέχτηκαν να μπουν στον διάλογο. Ναι, αλλά είναι οι αποφάσεις αυτές του Υπουργικού. Όχι, αυτές δεν είναι αποφάσεις του Υπουργικού. Δεν πέρασαν είναι αυτά. Όχι, είναι μέσα σε αυτά τα οποία θα προχωρήσουμε να πούμε. Έχω τις αποφάσεις του Υπουργικού. Όταν τους εφέραμε εκεί. Ξέρετε, γιατί δημιουργείται κλίμα στην κοινή γνώμη. Ακούει ο άλλος, ο Χαμιαούρης κόβει απαλλαγές. Ο Χαμιαούρης κάνει έτσι στους συνδικαλιστές. Όταν πει στον άλλο, θα κόψω τις εκδόσεις του περιοδικού, που είναι οι 2 απαλλαγές τη βδομάδα. Αλλά εξοικονομώ 250.000 ευρώ που θα τις δώσω για τα παιδιά σε αυτόν τον τομέα. Σωστά. Και ο εκπαιδευτικός που θα συμμετέχει θα αξιολογείται επιπρόσθετα για αυτή του τη συμμετοχή. Δεν νομίζω να υπάρξει άνθρωπος που θα σας πει γιατί και διότι. Αλλά δεν τα είδαμε αυτά. Ναι, αυτά. Και γίνεται ένας διάλογος τώρα χωρίς να ξέρουμε τι ισχύει. Όχι, είναι ξεκάθαρα και θα σας πω. Έχετε πει για το συνδικαλισμό. Πληρώνουμε 67 συνδικαλιστές για να απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα, για να κάνουν συνδικαλισμό. Καλός ο συνδικαλισμός και στη θέση τους εργοδοτούμε στο σύνολο αυτοί 67 είναι περίπου 23 με 24 εκπαιδευτικούς σε πλήρη απασχόληση. Εργοδοτούμε άλλους τόσους εκπαιδευτικούς που μας εστοιχίζει πάνω από 700 και χιλιάδες για να συνδικαλίζονται οι συνδικαλιστές των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Μισό λεπτό, θα καταργήσουμε το συνδικαλιστή? Αυτό θα έλεγα. Είναι δεν πρόβλημα καταργούμε, αυτό. Δεν καταργούμε το συνδικαλισμό. Η απόφαση μας είναι να έχουν την ίδια αντιμετώπιση όπως έχουν όπως οι άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, για παράδειγμα η ΠΑΣΥΔΗ. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αν θέλουν κάποια επιχορήγηση από το κράτος, να την έχουν. Αν θέλουν κάποιο πρόεδρος ή ο γραμματέας τους να έχουν κάποιες μέρες απαλλαγή για να παρευρίσκονται σε κάποιες συνεδρίες στη Βουλή, στο Υπουργείο κλπ., να την έχουν. Αλλά αν θέλουν περισσότερους συνδικαλιστές, να τους πληρώνουν οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις. Δεν θα τις πληρώνει ο φορολογούμενος. Και αυτές τις 700.000 ή τις 500 που θα εξοικονομήσουμε, μπορούμε να τις δώσουμε αύριο για τα παιδιά με αναπηρία, την ειδική εκπαίδευση. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, κύριε Κιμήτρη, και πρέπει να σταματήσουν πλέον να παραπληροφορούν την κοινή γνώμη. Ωραία. Άρα, το κεφάλαιο εκπαιδευτικοί συνδικαλιστές, του βάζουμε ένα πλαίσιο. Από τον εξορθολογισμό και την ανακατανομή κονδυλίων, αν θέλουν κάποια επιχορήγηση, τους λέμε ναι. Βεβαίως. Εάν ο πρόεδρος, ο γραμματέας ή κάποιο άλλο μέλος της συνδικαλιστικής εκπαιδευτικής οργάνωσης θέλει και κάποιες απαλλαγές, γιατί συζητούμε. Υπάρχουν καθήκοντα που πρέπει να γίνουν, το συζητάμε να δούμε πόσες, για ποιους και πότε. Σωστό. Αλλά δεν θα πληρώνει ο κόσμος τον οποιοδήποτε εκπαιδευτικό για να ασκεί μόνο συνδικαλισμό. Μα και η ΠΑΣΥΔΗ πληρώνει τους
δικούς της από τα ταμεία της συντεχνίας. Εμείς γιατί να τα πληρώνουμε και να εργοδοτούμε άλλους εκπαιδευτικούς? Να τους δώσουμε και αυτήν την κάποια διευκόλυνση. Άρα αυτή τη στιγμή που η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου λέει η εκπαιδευτική στην έδρα, και αυτό πιάνει και τους συνδικαλιστές, και καταργεί πλήρως τις απαλλαγές, είναι υποδιαπραγμάτευση και μάλιστα ο Υπουργός συζητά το να παίρνουν και κάποιες ώρες και επιχορήγηση. Βεβαίως τα συζητάμε. Αρκεί να πάμε πίσω στο τραπέζι και να αρχίσουμε με τις ουσίες. Να σας πω και για τις απαλλαγές της αποφάσης. Η μία είναι αυτή με τους συνδικαλιστές. Η άλλη ήταν τέσσερα σκέλη. Η άλλη ήταν ο χρόνος που μειώνεται στη βάση των χρόνων υπηρεσίας. Κάποιοι το λένε στο βιολογικό παράγοντα. Τι σημαίνει τούτο? Υπάρχουν οι βαθμίδες. Σε κάποια βαθμίδα μειώνεται ο χρόνος υπηρεσίας, οι ώρες που εργάζονται, ο διδακτικός τους χρόνος. Ο διδακτικός χρόνος μειώνεται, διότι στο σχολείο ένας εκπαιδευτικός, κάνω παρένθεση εδώ, υπάρχουν οι 15, 20, 25 ώρες, 24 διδακτικές ώρες, αλλά έχουν και άλλες 15, 20 μη διδακτικό χρόνο. Και λέμε ότι πολλά από αυτά τα καθήκοντα μπορούν να γίνονται στο μη διδακτικό χρόνο. Αφού είναι στο σχολείο και δεν μπαίνουν στην τάξη, δεν μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς των παιδιών, δεν μπορούν να πιάσουν παιδιά που έχουν προβλήματα να τα πάρουν στο γραφείο να μιλήσουν μαζί τους, δεν μπορούν να σημειώνουν την πρόοδο των παιδιών. Άρα να γίνει καλύτερη αξιοποίηση και του μη διδακτικού χρόνου. Αυτό είναι. Όχι να αντίθετα τα καθήκοντα, λέει μέσα να επιδίδουν στο τέλος του χρόνου τα δελτία προόδου. Να και παίρνουν απαλλαγή αυτό. Βεβαίως, το λέει μέσα στους κανονισμούς, μαζί με όλα τα άλλα. Μα και το να δίνει τα δελτία προόδου να μπει μέσα στους κανονισμούς, αυτό θέλεις απαλλαγή από το διδακτικό σου χρόνο, τις 18, 20, 22 ώρες που έχεις, και έχεις άλλες 18, 20 ώρες στο σχολείο μη διδακτικό. Και έρχομαι στις αποφάσεις. Μπορούν να αυξάνονται κάθε χρόνο οι ανάγκες σε εκπαιδευτικούς, επειδή μειώνεται ο στη βάση των χρόνων υπηρεσίας. Μειώνεται ο διδακτικός τους χρόνος. Και αυτό που ξεκίνησα να λέω. Εάν στη δημοτική εκπαίδευση μειώνεται στα 15 χρόνια και στα 21, δηλαδή ένας εκπαιδευτικός που έχει 29 διδακτικές περιόδους, στα 15 θα γίνει 27, στα 21 θα γίνει 25. Στη μέση εκπαίδευση είναι στα 8, στα 15 και κάτι, 16 και 19. Δηλαδή ένας ξεκινά με 24, στα 4 χρόνια, στα 8 χρόνια πηγαίνει στις 22 διδακτικές περιόδους. Αυξάνεται ο μη διδακτικός χρόνος στο σχολείο. Περνάνε άλλα 4, άλλα 6, 7, 8 χρόνια. Αλλά και αυτόν εδώ επικαλούνται την κόπωση και το βιολογικό παράγοντα. Υπάρχει όμως και εδώ μια στρέβλωση. Υπάρχουν, εάν εσείς είστε μια αλφα ειδικότητα και διοριστήκατε νωρίς στο επάγγελμα, στα 32 σας, στα 35 σας θα έχετε απαλλαγή χρόνου. Εάν εγώ είμαι μια β' ειδικότητα και δεν είχε πολλές ανάγκες και στον κατάλογο άργησα να διοριστώ και είμαι 40 και 42 χρόνων, πρέπει να συμπληρώσω χρόνια υπηρεσίας για να πάρω την απαλλαγή. Άρα μπορεί ένας 44χρονος να έχει και 4 και 6 ώρες απαλλαγή, ενώ ένας 44χρονος που άργησε να διοριστεί να μην έχει καθόλου απαλλαγή. Είναι αυτές τις τρευλώσεις. Και αυτό τι γίνεται και πρέπει να το καταλάβει όλος ο κόσμος. Δημιουργεί ανάγκες θέσεις εργασίας με μηδενική αύξηση των μαθητών. Δηλαδή, εάν οι τάξεις μας είναι, για παράδειγμα, χι αριθμός και δεν έχω αύξηση μαθητών, και μόνο που μειώνεται ο διδακτικός χρόνος επειδή αυξάνεται η υπηρεσία, δημιουργεί ανάγκες. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα έχω ένα χι αριθμό μαθητών. Αυτός ο αριθμός δεν αυξάνεται. Σωστό. Έχω ένα χι αριθμό εκπαιδευτικών. Αυξάνονται τα χρόνια υπηρεσίας, όμως παράλληλα μειώνεται ο διδακτικός χρόνος. Και αυτό άλλους. Δημιουργεί ανάγκη για να φέρω νέους εκπαιδευτικούς μέσα τη στιγμή που ο αριθμός των μαθητών δεν αυξάνεται. Ακριβώς. Ο θεσμός του υπεύθυνου τμήματος, η άλλη πτυχή που είχαμε αγγίξει. Δεν καταργείται ο θεσμός του υπεύθυνου τμήματος. Και όλα όσα κάνουν οι φίλοι εκπαιδευτικοί είναι σεβαστά και εκτιμητέα. Δεν έχουμε να κάνουμε με. Απλά να μην παίρνουμε απαλλαγή ό,τι κάνουμε. Είναι αυτό το θέμα. Αν χρειάζεται κάποιοι να πάρουν κάποιες απαλλαγές επειδή θα κάνουν κάτι σε μη διδακτικό χρόνο, απογεύματα, βράδια. Και αυτόν το συζητάμε. Επέρασε στον κόσμο ότι καταργούμε τον υπεύθυνο τμήματος. Είναι και αυτό λάθος. Και τα ξέρουνε. Είναι παραπληροφόρηση. Και όταν μιλούμε για εντυμότητα. Τι γίνεται με τον υπεύθυνο τμήματος? Θα συνεχίσει να είναι ο υπεύθυνος τμήματος. Τα καθήκοντα είναι εκεί. Απλά είπαμε, αντί να έχουν δύο διδακτικές περιόδους, απαλλαγή εβδομαδιαία, να έχουν μία. Και να δούμε με τα καθήκοντα αν κάποια από αυτά μπορούν να πάνε σε κάποιους άλλους στο σχολείο. Εάν χρειάζεται. Άρα το λέμε απλά, είναι μία ώρα το όλο ζήτημα που γίνεται ο κακός χάμος για τον υπεύθυνο. Λεπτό. Ναι.
που αντιλαμβάνεται. Κάτι πήγατε να πείτε αν το ζήτημα είναι η εντιμότητα και σας διέκοψε. Ναι. Επειδή μιλάνε για εντιμότητα, για αξιοπιστία του Υπουργού, για ειλικρίνεια κλπ. Είμαστε πολύ ειλικρινείς. Εμείς, πρώτη φορά το αναφέρω. Και να σας πω κάτι. Πριν λίγο είδα σε αναρτήσεις και θέλω να το πω να το ακούσει η κοινή γνώμη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχω αποσπάσει στο γραφείο μου την αδελφή της γυναίκας μου. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Τι χτυπήματα είναι αυτά. Τι χτυπήματα είναι αυτά κάτω από τη μέση. Ποιος είναι αυτός που τα λέει. Και μαζεύουν, λέει, φακέλους να μου βρουν το ιστορικό μου για να με. Μα αυτά τα πράγματα τα κάνουν εκπαιδευτικοί. Άνθρωποι που είναι μέσα στις τάξεις και διαπαιδαγωγούν τα παιδιά μας, ό,τι στοιχεία έχουν να τα δώσουν. Και φτιάχνουν λαθασμένες εντυπώσεις, ξεσηκώνουν τους εκπαιδευτικούς, ότι ο Υπουργός είναι εναντίον τους. Τιμά ο Υπουργός των εκπαιδευτικών. Δεν έχει να κάνει με το χρόνο των εκπαιδευτικών αυτών καθ' αυτών όπως είναι. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό τώρα, γιατί η απόσπαση της αδελφής. Επειδή αγγίξαμε τον συνδικαλισμό. Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Κιμήτρη, για να γίνει κατανοητό. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα για κάποιους. Είναι η πρώτη φορά πρέπει να έρθει και χαίρομαι, ακούσατε εδώ προηγουμένως, ότι συμφωνούν ότι πρέπει να γίνει εξορθολογισμός. Εκεί όμως υπάρχει ένα γκρίζο σημείο που σας το λένε. Πήρατε αποφάσεις και μετά μας καλείτε στο διάλογο. Ήταν εις γνώση τους εδώ και πολλά χρόνια αυτές οι στρεβλώσεις και ήξεραν εδώ και πολλά χρόνια ότι έπρεπε να προχωρήσουμε, να αγγίξουμε αυτά τα θέματα και να βάλουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων. Από το 2013-2012-2013 που υπήρχε η ώρα στο μνημόνιο και έφυγε, με απαλλαγές οικονομικές για όλον το δημόσιο που είχε επιβαρυνθεί, όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί. Εκείνη η ώρα όμως, η επιπλέον, είναι εκείνη η ώρα που δημιουργεί τώρα, απορροφούμε συνεχώς. Δεν θα ήταν σε καλύτερη θέση ο Χαμιγιώρη σήμερα, εάν έλεγε και έβγαινε δημόσια και έλεγε: θέλω να κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Και του καλώ σε διάλογο να συζητήσουμε παρά να πάνε να τα περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και να του λέει τώρα λάθη. Και εδώ υπάρχει παραπληροφόρηση. Να το πούμε. Ήταν όλη η κοινωνία αυτών των πραγμάτων. Και τη έκθεση του Γενικού Ελεκτή και των άλλων εκθέσεων. Και μάλιστα είχαν προχωρήσει και ήδη σε δικέ του μελέτε και διαπίστωσαν ότι έπρεπε να γίνουν τομέ. Τα άφηναν όλοι στο σιρτάρι. Φέτος εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Άρα, εσείς απορρίπτετε δηλαδή τον ισχυρισμό ότι πήρε αποφάσεις και τώρα μας καλεί στο διάλογο. Δεν πήραμε αποφάσεις. Όταν ήρθε η έκθεση του Γενικού Ελεκτή, να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω εδώ δύο πράγματα. Ειδικά σας αναφέρουμε τα πιο κάτω θέματα, μεταξύ άλλων τα οποία αναφέρει, τα οποία θεωρούμε εξόχως σημαντικά σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Υπουργείου σας και τον εξορθολογισμό των δαπανών του. Ιδιαίτερα σε σχέση με τις διδακτικές περιόδους των εκπαιδευτικών. Τις παράτυπες. Μη σύνομες απαλλαγές από το διδακτικό χρόνο και τη μείωση διδακτικού χρόνου με τα χρόνια υπηρεσίας που συνεπάγονται τεράστιων οικονομικών κόστος, το οποίο επομίζεται τελικά ο φορολογούμενος πολίτης και για τις οποίες δεν φαίνεται να λήφθηκαν οποιαδήποτε μέτρα. Και ρωτώ, τούτο δεν είναι η πρώτη φορά. Όταν αναλαμβάνεις έναν πόστο και σου το λέει ο Γενικός Ελεκτής ότι δεν κάνεις σωστή διαχείριση των πόρων σου, είναι διασπάθηση και λέει από κάτω. Θεωρούμε ότι εν λόγω ρυθμίσεις είναι απαράδεκτες, παράτυπες, μη σύνομες, εφόσον δεν προκύπτουν από οποιασδήποτε νομοθεσίες. Τι έπρεπε να κάνω, να τα αγνοήσω, και αν τα αγνοούσα και έκανα τη στελέχωση με εικονικούς αριθμούς και ερχόμουν να τα επαναφέρω του χρόνου, εύλογο ερώτημα, γιατί δεν τα έκανες ένα χρόνο και θυμήθηκες μετά. Άρα δεν πάμε αλακάρτ στις εισηγήσεις του Γενικού Ελεκτή. Ακριβώς. Άρα και αυτό που θέλουμε, τους φέραμε στον διάλογο, τους είπαμε ήρθαν αυτά από τον Γενικό Ελεκτή. Υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Αυτά τα δύο-τρία θέματα, τέσσερα, είναι στο μυαλό μας που θεωρούμε ότι πρέπει να τα λάβουμε υπόψη για να προχωρήσουμε άμεσα στη στελέχωση. Και θέλουμε να τα μιλήσουμε μαζί σας. Πριν καν μας ακούσουν, έφυγαν από τον διάλογο. Μας είπαν ότι είναι γκάτζους μπέλη και έφυγαν. Είπαν ότι επήγαινε ο Χαμιγιώρης να τους τα ανακοινώσει. Γιατί πήγα. Αν επήγαινα να τους τα ανακοινώσω, δεν θα πήγαινα μόνος μου με τη Γενική Διευθύντρια να τους πω. Το ότι είχα εκεί άλλα 10 άτομα, λειτουργούς μου, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να απαντήσουν σε οτιδήποτε και να διαπραγματευτούν μαζί με τους συνδικαλιστές τα υπόλοιπα, να ανοίξουμε ένα εντατικό διάλογο. Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Πήγαμε τους λειτουργούς που θα ήταν έτοιμοι να απαντήσουν. Όχι, είπαν ότι τι έγιρευαν εκεί αυτοί όλοι. Τους είπαμε ότι έχουμε εδώ την ομάδα μας να πούμε καταρχάς αυτά και να μπούμε στο διάλογο. Δύο σημεία από το Γενικό Ελεκτή. Χθες μας είπε ότι πρέπει να χτυπάνε κάρτα. Το σκέφτεστε, να εισαγάγετε αυτό το μέτρο. Είναι και αυτό μέσα στις σκέψεις μας και είναι ένα από τα 10 σημεία, 15 τα οποία θα βάλουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Και σήμερα νομίζω διάβασα κάπου ότι είπε να πηγαίνουν και από τις 15 Αυγούστου στο σχολείο. Είχε μπει και κάτι άλλο, ότι πρέπει να επεκταθεί ο χρόνος των εκπαιδευτικών, να μην μείνουν μέχρι τις 1 και 5, 1 και 35 και να πάει από 30 στο σύνολο
όρων διδασκαλίας στις 38, όπως είναι όλοι και στην Ευρώπη, έτσι είναι. Μας τα είπα αυτά χθες, 650 ένας Ευρωπαίος, 450 οι δικοί μας. Ο μέσος όρος. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα βάλουμε στο τραπέζι. Άρα θα εξετάσουμε και το άνοιγμα από 15 Αυγούστου γίνεται. Εγώ δεν λέω από 15 Αυγούστου. Υπάρχει μέσα στις εισηγήσεις του ότι οι επιμορφώσεις πρέπει να γίνονται από το τέλος Αυγούστου για να στελεχώνονται έγκαιρα τα σχολεία, για να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν από την 1η του Σεπτέμβρη, να κερδίσουμε, να μεγιστοποιήσουμε το διδακτικό χρόνο των παιδιών και να μην φεύγουν αρχές Σεπτεμβρίου να πηγαίνουν για επιμορφώσεις. Θα εξετάσετε και το θέμα της αύξησης της ώρας που θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο, δηλαδή το 1 και 5 το κουδούνι μπορεί να πάει παρακάτω. Όλα είναι ανοιχτά στο τραπέζι του διαλόγου. Αυτό που λυπεί πολύ είναι ότι ενώ όλοι μιλούμε για ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, είναι αυτά τα οποία βλέπουμε τα πενιχρά αποτελέσματα. Έχουμε ίσως τον πιο ψηλό ποσοστό σε κονδύλια στην παιδεία από όλη την Ευρώπη και έχουμε, λυπάμαι να το πω, τα πιο πενιχρά αποτελέσματα. Τι σπταίει, πού πάμε, θέλουμε να πάμε ακόμα 3-4 χρόνια να στελεχώνουμε με τον ίδιο τρόπο, να κάνουμε δαπάνες εκεί που θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει ανακατανομή κονδυλίων. Επαναλαμβάνω, δεν θα πάρουμε στον κρατικό κουρβανά κονδύλια και αύριο να πούμε έπρεπε να τα κάνουμε και να φτάσουμε σε ένα αδιέξοδο. Θέλω να σας πάω και σε ένα άλλο σημείο. Το συζητήσαμε και νωρίτερα με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και τους γονείς. Να παρεμβαίνει ή όχι ο Αρχιεπίσκοπος στα της εκπαίδευσης? Ποια είναι η άποψή σας? Ο Αρχιεπίσκοπος, όπως ο καθένας, έχει το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης. Βεβαίως πρέπει να λέει την έκφραση του, έχει το δικαίωμα και είναι σεβαστό. Άρα λέει την άποψή του, αλλά δεν καθορίζει η πολιτική. Η ρόλη είναι διακριτή. Δεν είχατε επικοινωνία όλο αυτό το διάστημα για το τι κάνετε, τι γίνεται, να σας πει εισηγήσεις και άλλες σκέψεις? Μίλησα με τον Αρχιεπίσκοπο για διάφορα θέματα, αλλά σε θέματα που είχε και πρόβλημα με την υγεία του, που έκανε. Όχι όμως για τα ζητήματα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Όχι, μου είπε ότι παρακολουθώ την επικαιρότητα, αλλά ως εδώ τίποτε άλλο, και τον επήρα για ευχές για τα θέματα της υγείας. Ήσασταν ιδιαίτερα έντονος νωρίτερα όταν αναφερθήκατε σε μια προσωπική επιθέση που σας έγινε από τους συνδικαλιστές για το θέμα ότι απέσπασα την αδελφή της συζύγου. Δεχθήκατε και άλλες τέτοιες επιθέσεις όλο αυτό το διάστημα? Βεβαίως. Και προσωπικές απειλές και πολλά πράγματα, και λυπάμαι να το πω. Και είναι η πρώτη φορά που το αναφέρω στο σταθμό σας. Δεν μπορούν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Σας απείλησε κάποιος? Αυτό που είπα λέει πολλά. Και δεν μπορούν να λένε ότι ασκείται ένα bullying διαδικτυακό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι θέλουν? Τι θα ήταν, κύριε Κιμήτρη, πιο εύκολο για μένα? Και δεν είναι δικές μου πολιτικές αυτές, είναι της κυβέρνησης. Ναι, αλλά είναι σοβαρό πλαίσια... να λέει ένας αντιεγός ότι με απείλησε. Ναι, βεβαίως, σας το λέω τώρα. Είναι στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Πρέπει να προχωρήσουμε την μεταρρύθμιση του κράτους. Ποιος θα αναλάβει μετά την πολιτική ευθύνη? Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι. Το προσωποποιούν. Ρίχνουν στάχτη στα μάτια του κόσμου. Προσπαθούν να παραπληροφορήσουν κάποιοι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ωραία. Το μήνυμα σας στον απλό εκπαιδευτικό, που ενδεχομένως αύριο να είναι και έξω από το Υπουργείο, να διαμαρτύρεται. Ο απλός εκπαιδευτικός δικαιούται να έρθει να διαμαρτυρηθεί. Έχει το δικαίωμα όμως να ενημερωθεί και σωστά. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η ενημέρωση του εκπαιδευτικού κόσμου είναι λαθασμένος και υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση. Και να σας πω το εξής, για μένα και για την κυβέρνηση, τι θα ήταν πιο απλό? Να πούμε, αφήστε τα πράγματα όπως είναι, να συνεχίσουμε ακόμα 2-3-4 χρόνια και βλέπουμε. Το να μπαίνω σε αντιπαράθεση, το να προσπαθώ να αγγίξω πτυχές που καίνε, είναι ψυχοφθόρον για τον καθένα. Αλλά δεν θα τα βάλουμε κάτω. Το χρωστάμε στα παιδιά μας. Το χρωστάμε στο μέλλον αυτού του τόπου. Συζητάμε, κύριε Κιμήτρη, το 2020 που είμαστε τώρα, θέματα τα οποία, αν ψάξετε τα πρακτικά των καθηγητικών συλλόγων και του Υπουργείου, αγγίζαμε θέματα τη δεκαετία του 80. Βία και παραβατικότητα, σεξουαλική κακοποίηση, παραπαιδεία, κτηριακές εγκαταστάσεις, ανεπαρκής εκπαιδευτική, πενιχρά αποτελέσματα. Το 1980 έχω πρακτικά να σας φέρω που συζητούνται αυτά τα θέματα και στο Υπουργείο. Πώς γίνεται και έχουμε 40 χρόνια μετά συζητάμε αυτά τα θέματα? Ωραία. Για να κλείσουμε, Υπουργέ, οι απειλές έγιναν επώνυμα και σκέφτεστε να καταγγείλετε? Δεν θα καταγγείλω κανέναν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ο καθένας μπορεί να απειληθεί ή να νιώσει ότι θίγεται η αξιοπρέπειά του, και θέλω να το πω να το καταλάβουν. Το να διαφωνείς επί αρχών και επί διαδικασιών είναι θεμητό. Το να προσπαθείς να θίξεις με τον α ή β τρόπο την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του οποιοδήποτε, αυτό δεν το δέχεται κανείς. Και κλείνουμε με τον τρόπο αρχίσαμε. Επιστολή. Φεύγει σήμερα και πάει στις εκπαιδευτικές οργανώσεις.
Αύριο. Αύριο. Και τους καλείτε σε διάλογο με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου να είναι εκεί, αλλά υπό διαπραγμάτευση. Όταν το είπα αυτά, υπάρχουν σήμερα δηλώσεις των τύπων, τα παραμύθια του Χαμπιαούρη αλλού να τα πουλά. Εάν αυτές είναι δηλώσεις, αλλά εμείς θα κρατήσουμε χαμηλούς τόνους, θα μπούμε στο διάλογο, γιατί αγαπούμε αυτό που κάνουμε και έχουμε υποχρέωση απέναντι στα παιδιά, τα παιδιά μας, την πατρίδα μας. Θα προχωρήσουμε, θα πάει η επιστολή, θα σας κοινοποιηθεί και ο καθένας θα κριθεί από τις πράξεις του. Υπουργέ, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.